και η σχετική απόφαση διάβγεια. Ο διαγωνισμός αφορούσε την προμήθεια πλωτού φράγματος 2.700 μέτρων συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίτ Σασόλι, μιλώντας αποκλειστικά στον ανταποκριτή του Μέκα Τσάνελ στις Βρυξέλλες, Σαράντο Μιχαλόπουλο, είπε: «Είναι άχρηστο να υψώνει στίχη. Νομίζω ότι απλώς αποδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δείξουν στην κοινή γνώμη ότι παίρνουν κάποια μέτρα. Θα ήταν πολύ καλύτερο να συγκεντρωθούν όλοι για να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση. Τα τείχη δεν έχουν λύσει ποτέ προβλήματα, είτε στο έδαφος είτε σε θάλασσες».